29 Ιουλίου, γύρω στις 3 τα ξημερώματα, οι ένοπλες δυνάμεις του Αζερβαϊτζάν, παραβιάζοντας τη χθεσινή συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός, ξεκίνησαν και πάλι μπαράζ πυρών βαρέων και λαβρών όπλων στο τμήμα Γκεγκαρκούνικ των συνόρων Αρμενίας-Αζερβαϊτζάν. Προς την κατεύθυνση του Καρβασάρ, ανοίγοντας πυρ κατά των αρμένικων θέσεων, ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας Αρμενίας σε δήλωσή του. Αρμένικες δυνάμεις που βρίσκονταν στην περιοχή απάντησαν στα πυρά και άμεσα ενισχύσεις έφτασαν στην περιοχή, εξαπολύοντας μπαράζ πυρών από πολεμοβόλα 120 χιλιοστών. Η αζέρικη πλευρά αμέσως μετά σταμάτησε τη μάχη. Οι Αζέροι από την πλευρά τους αναφέρουν ότι οι Αρμένοι άνοιξαν πρώτη πυρ εναντίον των θέσεων του Αζερβαϊτζάν και ότι αναγκάστηκαν να απαντήσουν στην αρμένικη πρόκληση. Η πραγματικότητα είναι ότι το Αζερβαϊτζάν έχει συγχωρήσει λίγα χιλιόμετρα μέσα στα εδάφη της Αρμενίας, καθώς θεωρεί ότι σύμφωνα με παλαιότερους χάρτες αποτελούν αζέρικο έδαφος. Κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνει κανείς άλλος πέρα από την Τουρκία. Η Ρωσία ήδη έχει διαψεύσει τους ισχυρισμούς των Αζέρων και αυτή τη στιγμή ο Πασινιάν πιέζει να σταλούν ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις στο σημείο για να σπρώξουν πίσω τους Αζέρους, κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει επιτευχθεί. Από τη σημερινή ανταλλαγή πυρών, ένας Αρμένιος στρατιώτης τραυματίστηκε και έχει υποβληθεί σε χειρουργείο, με πληροφορίες να λένε ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemeshd.gr.